παιδιά, περάστε όλοι. Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, στη Χαλκιδική. Είναι απαράδεκτο να συλλαμβάνονται δημότες, πολίτες της Χαλκιδικής με την κατηγορία της ειδικής αυτοργίας ύστερα από καταγγελία της ίδιας εταιρείας. Φυσικά το καταγγελματήριο θα καταπέσει, αλλά η εταιρεία προσπαθεί με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες, την τρομοκρατία την οποία έχει σπείρει, να σπάσει το πρόβλημα των πολιτών. Δεν θα τα καταφέρει. Κάνω έκκληση σε όλους να εκτονωθεί η κατάσταση. Διότι οδηγούμαστε σε ατραπούς, οδηγούμαστε σε επικίνδυνες καταστάσεις. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες από όλους τους υπεύθυνους, ώστε να υπάρχει εκτόνωση. Και εκτόνωση μπορεί να υπάρχει μόνο με επανεξέταση της όλης υπόθεσης. Πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Και η διαβούλευση η οποία δεν έγινε και η μελέτη από την αρχή. Αλλιώς εκτόνωση δεν θα υπάρχει. Και όσοι οδηγούν τα πράγματα εκεί θα φέρουν ευθύνη για αυτά που μπορούν να συμβούν. Ναι, και είναι, το δηλώνει και ο ίδιος, το δηλώνουμε και εμείς ευθέως, ότι είναι μια στοχοποίηση στον κατοίκο της περιοχής να τους φοβήσουν, να τους εκφοβήσουν, να σταματήσουν να αγωνίζονται. Η δικογραφία τώρα που γυρίζει. Στην αστυνομική διεύθυνση, διεύθυνση ασφαλείας, πολυγείο. Και αν προκύψει κάτι, θα βγει στο φάκελο και θα. Δυστυχώς είμαστε σε μια εξέλιξη, δεν περιμένουμε. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να χαρίσει και ποινικά αδικήματα. Ερώτημα, εύλογο. Τι μας το λες και επιμένεις, κύριε λογοθέτη? Είναι δυνατόν να χάρισαν ποινικά δικήματα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και δεν τους άρπαξε ο εισαγγελέας την ίδια ώρα? Δείτε μάλλον. Δείτε και καμαρώστε. Επίσης, με την παρούσα, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση με νόμο που θα ακυρώσει τη σύμβαση αυτή, να άρει τις συνέπειες για την TVX Ελλάς και τα μέλη των διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα από κάθε διοικητική ή και ποινική ευθύνη τους ή υποχρέωσή τους για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος εν γέννη ή απορρέωση από το μεταλλευτικό κώδικα, τον κώδικα μεταλλείων, τις κεντρικές αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γέννη διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες, καθώς και από τυχόν ποινικές τους ευθύνες από παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Διαβάστε το λοιπόν για 10 δευτερόλεπτα, παρακαλώ τους τεχνικούς μας, ότι, ας το κρατήσουν εκεί, ότι και να κάνατε, όποιον ποινικό νόμο και να παραβήκατε, ό,τι και να καταστρέψατε στη Χαλκιδική, εμείς σας το χαρίζουμε. Έτσι. Δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν βαριέσαι. Ποιος θα το δει? Δείτε την τελευταία σειρά. Έχετε ποινικές ευθύνες για παραβάσεις που δεν πληρώνατε ποτέ τα ασφαλιστικά των εργαζομένων, που δεν πληρώνατε τους φόρους σας. Δύο τελευταίες γραμμές. Σας απαλλάσσουμε και από αυτό. Ας πάρουμε την εικόνα. Αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, λέγεται ελληνικό κράτος.